Η αυλαία τη προεκλογική περίοδου στη Βενεζουέλα πέφτει. Λίγε ώρε πριν ανοίξουν οι κάλπε, οι δύο υποψήφοι ολοκλήρωσαν την εκστρατεία του με τι τελευταίε του συγκεντρώσει. Ο Νικολά Μαδούρο με τη φωτογραφία του Γκοτσάβε στα χέρια κάλεσε του πολίτε από το Καράκα να ακολουθήσουν την επιθυμία του απελευθέρωτο ηγέτη και να τον εκλέξουν πρόεδρο. <ΣΣΣ> Έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα κερδίσουμε. <ΣΣΣ> Είστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε. <ΣΣΣ> το ίδιο και εγώ. Είμαι σίγουρο και είμαι έτοιμο να γίνω πρόεδρο για τα επόμενα έξι χρόνια. Από την Ακαρίγουα, Ρίκε Καπρίλε ζήτησε από του πολίτε να τον ψηφίσουν για να εφαρμόσει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα με βασικού άξονε στην οικονομία αλλά και την ασφαλεία. Αισθάνει... Όλα αυτά τα χρόνια υποφέρουμε από την εγκληματικότητα. Σα ζητώ να με ψηφίσετε για να καταπολεμήσω την εγκληματικότητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Νικόλας Μαδούρο προηγείται με διαφορά περίπου 10 ποσοστικών μονάδων από τον Ερί και Καπρίλες. Όπως έγινε γνωστό, τα σύνορα της Βενεζουέλας θα κλείσουν την κυριακή των εκλογών, ενώ τα σώματα ασφαλείας θα βρίσκονται σε επιφυλακή.